Το ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής στην περιοχή του ΑΟΟΥ, επί ελληνικού εδάφους, ήταν ένα από τα βασικά πεδία μελέτης στο πεδίο του προγράμματος «Σώζοντας τον τελευταίο ποταμό ελεύθερης ροής στην Ευρώπη». Η ομάδα μελέτης αποτελούνταν από τον Νίκο Κατσουλάκο, μηχανολόγο-μηχανικό, τη Λευκή Παπαδά, πολιτικό-μηχανικό και την Τατιάνα Βραζιτούλη, μεταλλιολόγο. Πρώτο μέλημα ήταν η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης. Πριν λίγες δεκαετίες δημιουργήθηκε το μεγάλο φράγμα των πηγών ΑΟΥ στο Μέτσοβο. Ένα έργο που έχει προσφέρει σημαντικά ωφέλη στο ενεργειακό σύστημα της χώρας και παράλληλα ένα έργο που αποτελεί μια πολύ σημαντική παρέμβαση στον ποταμό ΑΟΥ. Το φράγμα αυτό είναι ένα παλαιού τύπου φράγμα χωρίς καν οικολογική παροχή. Παρά το φράγμα στις πηγές, η περιοχή του ΑΟΥ διαθέτει ένα τεράστιο υδάτινο πλούτο και το επενδυτικό ενδιαφέρον εξακολουθεί να υπάρχει. Ο ΑΟΣ αποτελεί ένα μοναδικό οικοσύστημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων είναι απαραίτητος. Το θέμα όμως είναι όταν θέλουμε να αλλάξουν οι προτεραιότητες να μην μένουμε απλά στο διακηρυκτικό του ζητήματος. Γιατί θα έρθει κάποιος και εύλογα θα μας πει: ωραία παιδιά, εσείς θέλετε να προστατέψετε τον ΑΟ. Όμως το βραδάκι στο σπίτι σας δεν τον πατάτε το διακόπτη να ανάψει το φως. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να επιβαρύνεται είτε η λιγνητική και σε μετάβαση περιοχή της Πτολεμαΐδας, είτε ο άλλος παρακάτω που έχει τα τεράστια αιωλικά, είτε τα φράγματα κτλ. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, εμείς λέμε το εξής. Μήπως έχουμε μία μοναδική ευκαιρία η λεκάνη απορροής του ΑΟΥ να είναι ένα πρότυπο τόσο ως προς την προστασία του ποταμού και του οικοσυστήματος, αλλά και ως προς την μετάβαση σε ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο συνολικά. Εδώ λοιπόν, έχοντας ήδη μία βάση από συνεταιρισμούς υλοτομίας, από αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλλά κυρίως έχοντας μία κοινωνική βάση από ανθρώπους των χωριών, οι οποίοι συνεννοούνται μεταξύ τους προκειμένου να επιβιώσουν, αυτή τη συνεννόηση πρέπει να τη μεταφέρουμε στην ενεργειακή πολιτική. Να αξιοποιήσουμε δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο των ενεργειακών κοινοτήτων και των ενεργειακών συνεταιρισμών και να βοηθήσουμε την περιοχή να παράγει ένα μέρος της ενέργειας που χρειάζεται, αλλά στη βάση μικρών μονάδων, οικιακών φωτοβολταϊκών, μικρών ανεμογεννητριών μέχρι 50 κιλοβάτ, ακόμα και μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων με έκταση, ξέρω εγώ, 3-4 στρέμματα που μπορούν να είναι στην άκρη ενός χωριού και να τα διαχειρίζεται το ίδιο το χωριό. Αυτό είναι ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για τη λεκάνη του ΑΟΥ. Ακόμα και τα οικονομικά στοιχεία συνηγορούν σε αυτό. Τα business plans που έχουμε κάνει όσον αφορά στην αξιοποίηση του εργαλείου των ενεργειακών κοινοτήτων για την ενεργειακή παραγωγή βγαίνουν, μπορούν να υποστηριχθούν από τις τοπικές κοινωνίες και ενδεχομένως και με μια υποστήριξη π.χ. από την περιφέρεια, από τους δήμους κτλ. Και ταυτόχρονα αυτό θα μας οδηγήσει σε μια προστασία της περιοχής από μείζωνα ενεργειακά έργα, γιατί σίγουρα ο ΑΟΣ δεν αντέχει άλλη εκτροπή. Αν πάμε σε μια μεγάλη εκτροπή, όπως είχε προγραμματιστεί και μία και ευτυχώς για την ώρα όσο ξέρω έχει παγώσει, τότε πλέον δεν θα μιλάμε για ένα ποτάμι πλούσιο σε ροή, αλλά για ένα ποτάμι που θα μετατροπεί σε βούρκο για βατράχια.